Όλο αυτό το έχω φτιάξει από το προηγούμενο βίντεο. Δεν πειράζει. Το 2015 βγαίνει στους κινηματογράφους μια ταινία η οποία σπάει πολλά ρεκόρ και δημιουργεί πανικό. Αναφέρομαι στο 50 Shades of Grey της Sam Taylor Johnson που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της E.L. James. Δύο χρόνια αργότερα, μετά από πολλά προβλήματα στην παραγωγή, το 50 Shades of Grey επιστρέφει, αυτή τη φορά με τον τίτλο 50 Shades Darker και τη σκηνοθετεί ο James Foley, σκηνοθέτης πολλών επεισοδίων από σειρές όπως House of Cards, Wayward Pines, Hannibal και Billion. Do you want to be kept or have respect? Η δεύτερη ταινία συνεχίζει λίγο καιρό μετά το τέλος της πρώτης, όπου ο Christian, μετά από ομολογμένος όχι και τόσο πολύ προσπάθεια, έχει κερδίσει πίσω την Anastasia. Κάπου εκεί όμως εμφανίζεται μια κοπέλα από το παρελθόν του Christian, η οποία δεν έχει καλές διαθέσεις ούτε για εκείνον ούτε για την Anastasia. Μέσα από όλο αυτό μπορεί να... Συγγνώμη. Excuse me. Δεν το είχα βάλει αθόρυβο. Λέω μου το σπίτι. Μέσα από όλο αυτό θα βγουν πολλά από τα μυστικά του Christian στη φόρα για το παρελθόν του, τα οποία μπορεί να τελειώσουν τη σχέση του με την Anastasia μια για πάντα αυτή τη φορά. Το 50 Shades Darker δεν είναι η ρομαντική ταινία που θα δεις για να πεις ότι είδες κάτι διαφορετικό. Ναι, μεν εμπλέκεται με θέματα όπως το BDSM, παρόλα αυτά δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου από πολλές ταινίες που έχεις δει ξανά και ξανά και ξανά στο παρελθόν. Have dinner with me. Okay, fine, I will have dinner with you. Because I'm hungry. Σε αυτή την ταινία οι χαρακτήρες προσεγγίζονται λίγο καλύτερα από την πρώτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και πάλι είναι μια πολύ καλή ταινία. Δεν είναι μια πολύ καλή ταινία, αλλά δεν είναι ούτε μια μέτρια ταινία. Όχι, είναι μια μέτρια ταινία. Σε πείρω! Τώρα, το ότι είναι μια μέτρια ταινία δεν σημαίνει και ότι δεν πρέπει να τη δεις ποτέ. Μην ξεχνάς ότι χρειάζονται και αυτές τις ταινίες, ώστε και να έχεις ένα μέτρο σύγκρισης και να δεις κάτι άλλο χωρίς να χρειαστεί να παιδέψεις το μυαλό σου. Σκηνοθετικά δεν μιλάμε για ένα μεγάλο ρήμα, δεν μιλάμε για κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Είναι μια ταινία που έχει κλέψει πολλά πλάνα από την προηγούμενη της, που είχε μια αξιοπρεπή διεύθυνση φωτογραφίας, αλλά αυτή είναι σε πολλά επίπεδα κατωτερή της. Σεναριακά φυσικά δεν χρειάζεται να μιλήσω, καθώς η ιστορία ναι μεν κυλάει ευχάριστα, αλλά και πάλι αναλώνεται σε πολλές άχρηστες σκηνές με τον Christian και την Anastasia να ανεβαίνουν σε ιστιοφόρα και να πλέουν στο πέδαλος. Δεν μας ενδιαφέρει, ξέρουμε τι έχει γίνει, το love story τους το έχουμε μάθει στην προηγούμενη ταινία, οπότε πρέπει απλά η ιστορία να πάει παρακάτω. Βέβαια, ίσως θα έπρεπε απλά να μην γίνει ταινία, γιατί όσο καλό και να είναι το σενάριο, τι να σου κάνει και αυτό όταν το υλικό που έχει να πάρει δεν έχει ουσία. You're open to new terms. No rules, no punishments, and no more secrets. I can do that. Τώρα, όσον αφορά τις ερμηνείες, πιστεύω ότι ο Jamie Dornan προσεγγίζει αρκετά καλά τον ρόλο του Christian, ενώ η Dakota Johnson θέλει ακόμα δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι προσεγγίζει αρκετά καλά τα κωμικά στοιχεία του σενάριου, τα οποία είναι αρκετά αυξημένα σε σχέση με τις προηγούμενες ταινίες, όμως ακόμη δεν μπορεί να χειριστεί σωστά σοβαρές και ρομαντικές στιγμές που είναι η πλειοψηφία της ταινίας και που το απαιτεί ο ρόλος της. Πολύ ωραία, μπράβο. Εν ολίγης, το 50 Shades Darker δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά ό,τι και ό,τι χειρότερο θα δεις. Είναι απλά μια μέτρια ταινία η οποία θα σε χαλαρώσει και θα σου προσφέρει και λίγο γέλιο. Παρ' όλα αυτά, δεν αξίζει να πληρώσεις εισιτήριο για να τη δεις. Όταν όμως είναι διαθέσιμη για streaming, δεν έχεις να χάσεις κάτι. The check, please. Στο 50 Shades Darker βάζω 3 αστεράκια, γιατί ενώ δεν τη συνιστώ ιδιαίτερα για να τη δεις, έτσι και τύχη δεν θα σε απογοητεύσει, γιατί μεταξύ μας δεν έχουμε και πολύ ψηλές προσδοκίες. If something were to happen to you, I could never forgive myself. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, καθώς έχουμε νέα βίντεο που ανεβαίνουν κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Επίσης, κάντε like αν δεν σας άρεσε το 50 Shades Darker, αλλιώς πείτε μου στα σχόλια τι είναι αυτό που σας εντυπωσίασε. Όσο θα κάνεις το βίντεο share με τους φίλους σου, εσύ, μπορείς να δεις το προηγούμενο μας βίντεο που βρίσκεται εδώ πέρα, αλλά και να διαβάσεις ολόκληρη την κριτική στο thereviewer.eu. Όλα τα links βρίσκονται στην περιγραφή.